Ο Σταμάτης από τη μέρα που ήρθα στο Survivor δεν με συμπάθησε. Εγώ θεώρησα ότι ο Σταμάτης έπρεπε να παίξει με τον παπά, γιατί ο παπάς είναι πιο αργός, αντί του Γιώργου, ο οποίος στα πρώτα ματσαρίσματα μαζί μου έκανε top βολές. Και θεώρησα ότι το προβάδισμα που θα έπαιρνε στο run θα το βοηθούσε στο στόχο, γιατί αυτό που είπα ότι όταν έπαιξε με τον Χριστόφορο δεν ήταν τόσο καλό στις βολές. Και εκεί βάσισα το επιχείρημά μου. Εκείνος αρπάχτηκε, θεώρησε ότι να μην παίζω καν και μπλα μπλα μπλα, και θεώρησε ότι έχω μια προσωπική ατζέντα μαζί του. Παρ' όλα αυτά, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει η ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει ή με ποιον θα παίξει. Απλά κοιτάω ποιος είναι ο ευκολότερος τρόπος για να φτάσουμε στο 12 και να κερδίσουμε. Εμένα με ενόχλησε, το είπα και ο Στουτζέρο. Του λέω ρε φίλε, το κάνει συνέχεια, επανειλημμένα. Όποτε κερδίζω, πάντα βρίσκεις κάτι να πεις. Α, εκείνο φταίει, α, εκείνο, α, το άλλο. Πες μια φορά, μπράβο, είσαι μεγαλύτερος. Καταλαβαίνεις. Συζητήστε τώρα, φίλε. Τώρα τι να σου πω. Κατάλαβε, δεν είναι ότι ήμουν μπροστά, αλλά συζητήστε το, βρείτε μια λύση. Τώρα, αν έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους, νομίζω ότι καλό είναι να το λύσουν για να μην φτάσουμε στα επίπεδα που ήμασταν πριν στην πλεομάδα. Γιατί από ό,τι φαίνεται το κλίμα είναι πολύ καλύτερο. Okay, κάποιοι άνθρωποι δεν ταιριάζουν, δεν θα γίνουμε και φίλοι, αλλά μπορούμε να συνεπάρχουμε κάπως αρμονικά στην καλύβα. Νομίζω ότι την τελευταία μία μισή εβδομάδα αυτό έχει αποδειχθεί. Και θα ήθελα να συνεχιστεί, να πω την αλήθεια, γιατί είμαστε και ήρεμοι σαν ομάδα, δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν ξέρω για πόσο, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.